Λοιπόν, πήρατε μια μικρή μόνο γεύση. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, είπαμε ότι σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε. Θα πάμε τόσο Ισλανδία, θα πάμε όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και θα ξεκινήσουμε με την Ισλανδία. Γιώτα Αρχοντάκη, είσαι μαζί μου για αυτά τα μίνι ταξίδια που θα κάνουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Δεν ήταν φανταστική η μαγευτική αυτή η εικόνα που παρακολουθήσαμε από την Ισλανδία και μάλιστα από ένα βίντεο της Ρένας Ρασούλη που έχει φυσικούς ήχους, ήχους της φύσης. Λοιπόν, Ρένα Ρασούλη, και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, με ρίζες από την Κρήτη και φτερά πλέον που τα έχει ανοίξει για τα καλά στην Ισλανδία. Θα της πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εγώ έχω μεγάλη καθυστέρηση. Πάρα βλέπω πολύ την καλά εικόνα, αλλά είμαστε πιο μπροστά. Πάρα πολύ καλά, σε ακούμε ξεκάθαρα και σε βλέπουμε και σου μιλάω στον Ινικό Ρένα, γιατί και τόσο η Γιώτα που μου έχει μιλήσει για σένα και όσα όμορφα κάνεις, νιώθω σαν να σε ξέρω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας από την μακρινή Ισλανδία. Και πώς, καταρχάς, λίγο θέλω πριν πάμε στα μουσικά σου, έτσι, στα μουσικά σου μονοπάτια, θέλω λίγο να μας πεις πώς πήρες την απόφαση να βρεθείς στην Ισλανδία, όπου μένεις. Εγώ ζω στο Σίγκλουφιόρδουρ. Αυτή η πόλη είναι 67 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού κύκλου. Είμαι πολύ βόρεια. Εδώ έτυχε να βρω δουλειά, αλλά διάφορες συγκυρίες βοήθησαν στο να έρθω στην Ισλανδία. Ένας πολύ καλός μου φίλος που είναι Έλληνας και ζει σε αυτή την πόλη και ο σύντροφός μου που είναι Ισλανδός. Οπότε έφυγα εν μέσω κορονοϊού. Ήταν ουσιαστικά ο κορονοϊός και μία ευκαιρία για σένα να αναζητήσεις μια άλλη ζωή. Μπορεί να, δεν ξέρω αν μικροδείχνω, είμαι 34 χρονών, οπότε ο κορονοϊός λειτουργήσε λίγο σαν κλωτσιά, ας πούμε, ότι τι κάνουμε τώρα, θα είμαστε εδώ, ζούσα στην Αθήνα για 12 χρόνια. Ναι. Οπότε εκεί συνειδητοποιείς διάφορα πράγματα, λες ο κόσμος κάπως καταραίει. Τι θα κάνω εγώ τώρα, και κάπως λες, μήπως θα πάω στην Ισλανδία. Και πήγες, Ρένα, στην Ισλανδία. Πες μας λίγο για τον πρώτο καιρό. Γιατί τώρα έχεις προσαρμοστεί, φαντάζομαι. Όμως ο πρώτος καιρός πώς ήταν, γιατί η μετάβαση είναι διαφορετική, είναι μεγάλη. Ακόμα δεν έχω προσαρμοστεί στο κρύο και στο σκοτάδι και δεν πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ κιόλας. Ωστόσο, ο πρώτος καιρός, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση του να τα καταφέρεις, να προσπαθήσεις να μάθεις τη γλώσσα, να βρεις μια δουλειά, οποιαδήποτε φύσης κι ας είναι η δουλειά, κάπως αφήνει πίσω την αγάπη, ας πούμε, που έχω για τη μουσική. Οπότε στην αρχή απλά δούλευα, προσπαθούσα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι μπορώ να ζήσω εδώ και ότι μπορώ να υπάρξω. Και αργότερα, σε δεύτερη φάση, ήρθε και η μουσική που λέω, εντάξει, τώρα ηρέμησες, ας πούμε. Και άρχισα να γράφω μουσική και αυτό που ακούσατε είναι ένα από τα κομμάτια του project που δημιουργήθηκε εδώ. Ναι. Πες μας λίγο για το πώς, γιατί διάβαζα και μία συνέντευξή σου, πόσο δύσκολο ήταν τελικά η μεσογειακή σου φύση να καταπιεστεί εντός εισαγωγικών σε μία πόλη της Ισλανδίας και μία πόλη μάλιστα μόλις 1.300 κατοίκων. Δεν νιώθω ότι έχω περιοριστεί, αλλά νιώθω ότι υπάρχει διαφορά στην κουλτούρα. Κάπως εγώ όταν είμαι στον δρόμο, ας πούμε, και μιλάω ή όταν μιλάω με τους γονείς μου στο σπίτι και μπορεί να με ακούσει ο σύντροφός μου, νομίζω ότι μαλώνουμε. Γιατί μιλάω πιο δυνατά. Ίσως είμαι ένα από τα άτομα εδώ που μιλάει πιο δυνατά από όλους. Αλλά αυτό δεν το κάνω ασκημένα, ούτε είμαι... Ίσως φαντάζω στους ανθρώπους εδώ απότομοι. Τι είναι αυτό όμως που ξεχωρίζει... Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τη ζωή στην Ισλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα όμως? Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι γιατί όλα είναι πάρα πολύ οργανωμένα. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ για εργασιακά δικαιώματα, για τα ανθρώπινά μου δικαιώματα. Νιώθω ότι υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση σε αυτό που κάνεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα φούρνο, που αυτό αντίστοιχα το έχω κάνει στην Ελλάδα, να δουλεύω σε ένα εστιατόριο ή σε ένα καφέ. Και δεν υπήρχε πάντα η καλή αντιμετώπιση. Εδώ σε σέβονται οι άνθρωποι και
κάπως δεν νιώθεις ότι δεν εκτιμάται αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δεν μιλάω απλά για μουσική. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά για μένα. Να πάμε όμως και στα μουσικά έτσι, μονοπάτια που ακολουθείς. Γιατί, από όσο ξέρουμε, χρησιμοποιείς πολύ και τις ρίζες σου, τις κριτικές σου ρίζες, έτσι, στα μουσικά σου, στις μουσικές δημιουργίες. Ναι, ξέρετε, γενικά η παραδοσιακή μουσική για μένα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση. Δεν έχει να κάνει απλά με την κριτική μουσική, με την παραδοσιακή μουσική. Παραδοσιακή. Θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο μπορείς να ανακαλύψεις ποιος είσαι. Δηλαδή, η παραδοσιακή μουσική μπορεί να είναι και πολυφωνικά τραγούδια από τη Βουλγαρία. Τα ρίζικά μας, τραγούδια από την Αφρική. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει κάτι πολύ έντονο, ένας πυρήνας που είναι πολύ συγκινητικός, οπότε εγώ αντλώ πληροφορία από την παραδοσιακή μουσική και κυρίως από την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Και πώς κάνεις έτσι την ανάμειξη, αρχικά πότε γράφεις μουσική, είσαι στην Ισλανδία, σε εμπνέει η χώρα, σε εμπνέει η περιοχή για να γράφεις μουσική και να παίρνεις στοιχεία από την Κρήτη, από την κρητική μουσική? Με εμπνέει πάρα πολύ. Το μέρος εδώ είναι μαγικό. Όταν δεν δουλεύω τη δουλειά μου, την κανονική, που είναι εποχιακή, κάθομαι μπροστά από το παράθυρο, ατενίζω το φιόρδ, γιατί το σπίτι μου είναι... Τώρα δεν είμαι στο σπίτι μου, αλλά από το σπίτι μου μπορώ να δω το φιόρδ και το βουνό, είτε είναι χιονισμένο, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κίτρινο, αναλόγως στις εποχές. Και κάθομαι... Συνήθως έχω μία σκέψη, τι θέλω να πω, θέλω να πω κάτι ή θέλω απλά να είναι ήχη. Και η μίξη, ας πούμε, που κάνω είναι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ηλεκτρονική μουσική, θα χρησιμοποιήσω synthesizer ή μάλλον στα ελληνικά συνθετητές. Μετά θα πάω έξω και θα ηχογραφήσω ήχους της φύσης, θα ηχογραφήσω τα μεταναστευτικά πουλιά, θα ηχογραφήσω τους πάγους, κάποιον ήχο που με εμπνέει και μου αρέσει και μετά θα βάλω και τη φωνή μου, είτε με στίχους και μελωδία, είτε σαν ένα μουσικό όργανο, απλά να κάνω μελωδίες και να χτίζω τη μία μελωδία πάνω στην άλλη. Άλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να κάνεις στην Ισλανδία να χορέψεις πεντοζάλι κάποια στιγμή. Έχω καταφέρει. Το έχεις καταφέρει, ήμουν σίγουρη. Και αν είναι και στα άμεσα σχέδιά σου να επισκεφθείς και πάλι την Κρήτη, τον τόπο καταγωγής σου. Να πω πρώτα λίγο για το πεντοζάλι. Είμαι 3,5 χρόνια εδώ. Ναι. 2 χρόνια έχουμε παρουσιάσει μουσική από την Κρήτη και έχουμε κάνει σεμινάρια χορού. Τα απλά βήματα φυσικά, στο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής που γίνεται στην πόλη που ζω, στο Σίκλου Φιόρδουρ. Και έχουμε τραγουδήσει με τους Ισλανδούς, έλα έλα μικρή μου λεμονιά μου. Ωραία. Οπότε έχει συμβεί αυτό. Τώρα στην Κρήτη, θα έρθω πολύ σύντομα, όταν θα πιάσει το σκοτάδι εδώ, μέσα Νοεμβρίου. Μέσα Νοεμβρίου, λοιπόν, γιατί υπάρχουν και συγγενείς εδώ και σε παρακολουθούν αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά με και την πρώτη ευκαιρία. Πολύ. Θα βρεθεί στην Κρήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή σεζόν. Να είσαι καλά.